Ανίτα, κοίτα, είμαι ο MC Junior και έχουν κλέψει πολλές γυναίκες στο παρελθόν για μένα. Εγώ τις γυναίκες τις άλλαζα κάθε 2-3 μέρες. Ποιος μπορεί να φάει, Ανίτα, το ίδιο φαγητό κάθε 3-4 μέρες? Ποιος μπορεί να φορέσει τα ίδια ρούχα για πάντα? Τώρα, από σένα θέλω μια γυναίκα να μου βρεις να μου βάλει τα δύο πόδια σε ένα παπούτσι. Έλα, φίλε. Έλα, MC, έλα, MC. Έλα, MC. Επιθυμία να σε κρατήσω αγκαλιά. Εγώ όπως παλιά, σε τηλέφωνα, μηνύματα κι όλα τα τελείτα. Έλα να βάλουμε στα φωτιά, να ζήσουμε το όνειρο απ' την αρχή. Καλησπέρα, Ανίτα. Έλα, MC Junior, να σε γνωρίσω. Είσαι ράπερ. Είμαι ράπερ. Ή τράπερ. Ράπερ, τράπερ, τραγουστής. Ήρθα εδώ απόψε να βρω. Έχει πάει απόψε, έχει πάει βράδυ. Γιατί εμείς ερχόμαστε μεσημέρι και φεύγουμε βράδυ. Νύχτα, τι ώρα είναι. Γεια, ήρθα εδώ απόψε να βρω την δυναμική αυτή γυναίκα, η οποία θα μου βγάλει την αλητεία από μέσα μου και θα μου ταράξει τα νερά. Κάθε φορά που μιλάς στο μεταξύ έχεις κίνηση, έτσι. Δεν μιλάς χωρίς κίνηση. Το έχεις αυτό. Θα μου βάλει τα δύο πόδια σε ένα παπούτσι. Τα δύο πόδια σε ένα παπούτσι. Δύο πόδια σε ένα παπούτσι. Γιο. Θα με έχεις εγώ πάνω κάτω. Καλά το πας, Ανίτα, να κάνουμε ένα βιντεοκλίπ. Σε μένα το λες, μπρο. Εγώ είμαι... Γιο, τι λέει. Για πες μου, μπρο. Τώρα τι δηλαδή έχει γίνει στη ζωή σου. Εσύ τώρα ασχολείσαι δηλαδή με το τραγούδι αυτού του τύπου. Όταν λέμε είναι κάποιος ράπερ, είναι ράπερ στην τέχνη της ραπ, στη μουσική, αλλά είναι ράπερ και στη ζωή. Ναι. Αυτό σημαίνει δηλαδή και, ένα, και μία στάση ζωής ειδική. Ακριβώς. Εντάξει, είχα πιο πολλές σχέσεις με κάποιες γυναίκες οι οποίες δεν πήγαν καλά και τις άφησα. Ήμουν αυτός ο σκληρός ράπερ τι γενικά. Τι ηλικία έχεις, ρε φίλε? 33. Μάλιστα. Έχεις αρκετές σχέσεις κάνει στη ζωή σου? Ναι, έχω κάνει πολλές αρκετές σχέσεις. Πολλές αρκετές σχέσεις. Και τώρα το... Μάλιστα. Είναι ένα τίκ το οποίο... Σου μένει, Εγώ έχω με το μαλλί, εσύ έχεις με το... Με το σκουφί. Ωραία. Με τις γυναίκες γενικότερα που έχεις δραβεριστεί, ας πούμε, τις εγκατέλειπες εσύ. Ναι. Γιατί? Η οποία... μία από αυτές τις σχέσεις, δηλαδή, γενικά από την εμπειρία που έχω, μου είχε... Ήταν ψεύθρα και μου έλεγε ψέματα και γενικά με γεννήγαγε και ζήλευε πάρα πολύ και την άφησα. Μια άλλη ήταν, ξέρω εγώ, είχε ψυχολογικά προβλήματα και δεν μπορούσα να κάτσω μαζί της. Εντάξει, κάποιες σχέσεις τελειώνουν για κάποιο λόγο. Αλλά εσύ μας λες ότι δεν μπορείς κιόλας να μένεις και αρκετό καιρό σε κάποια σχέση. Σήμερα όμως ήρθες εδώ με την επιθυμία να... να... Γεω. Να... Γεω. Να βρω. Να βρεις μία σταθερή σχέση. Θα μου ταράξει τα νερά. Μάλιστα. Τι, πώς θες να είναι αυτή η κοπέλα, δηλαδή. Δηλαδή θες να βρεις μία γυναίκα που λες να βάλει τα δυο σου πόδια σε παπούτσι. Να έχει το πάνω έλεγχο εκείνη. Α, θέλεις να έχει τον έλεγχο. Ακριβώς, yeah. Θέλεις δηλαδή να... να σου επιβληθεί. Ακριβώς. Ακριβώς. Μάλιστα. Είσαι ράπερ και είναι αυτή και η δουλειά σου. Ναι. Εμφανίζεσαι σε κάποια. Σε μερικά μαγαζιά στην Αθήνα, γενικά επαρχία παίζω. Γεια. Okay. Μέσα σε αυτές τις εμφανίσεις που κάνεις, δεν υπάρχουν κοπέλες που έρχονται για να σε θαυμάσουν και να. Ακριβώς, ναι. Στο παρελθόν είχε έρθει μια κοπέλα και μου ζητάει τον αριθμό της. Σου ζητάει τον αριθμό της. Ναι, μου ζητάει τον αριθμό, βασικά. Μάλιστα. Μάλιστα. Τώρα πρέπει να βρούμε τώρα τέτοιου τύπου, δεν ξέρω, έχω τηλεθεατές, εγώ ράπερς, ραπίνες, τέτοιες. Ραπίνες, ραπαρίνες, δεν ξέρω τώρα, τραπαρίνες. Δεν ξέρω το κοινό το δικό μου αν... Με τραπαρίνες. Sorry, bro, να σε ρωτήσω κάτι, δηλαδή πάντα είσαι έτσι τώρα, δηλαδή ό,τι λες είναι όλο με κοινή. Κάνω αυτό το ραπ. Τι ήταν αυτό από πάνω τώρα? Δεν ξέρω, με γλεντάνε ότι κατάλαβα, και γιατί είπα sorry bro, επειδή δεν ξέρουν οι άνθρωποι bro, ότι εγώ γουστάρω ραπ. Μάλιστα. Έχει αρχίσει τηλεφωνία καμία κοπέλα, παιδιά? Γίνεται τίποτα? Αρχίζει. Σαλέπει τίποτα, κουνιέται μάλιστα. Κάτι. Λοιπόν, είναι ράπερ ο MC Junior. Το έχουμε καταλάβει, δεν το συζητάμε. Ο άνθρωπος αυτός θέλει μια κοπέλα, λέει, για σταθερή σχέση. Και γενικότερα...
Ποιος είναι στη γραμμή, καλησπέρα. Ποια είναι μάλλον. Καλησπέρα, Νίτα. Γεια σου, φίλη μου. Τι κάνεις. Εδώ, τα πάντα. Καλησπέρα. Λοιπόν, εγώ μπορώ να σου ταράξω τον αέρα. Εσύ για μένα τι θα κάνεις. Κινησιολογία. Θα με από πίσω, θα σέρνομαι. Θα κάνω τα πάντα για εσένα. Ναι, αλλά είναι πολύ απαιτητική. Πώς σε λένε, πες μας πρώτα. Πώς σε λένε. Νίκη, 38 ετών. Νίκη, από Γλυφάδα. Δημήτρης, 33. Γιο. 38 είναι η φίλη μας, ε. 38. Λίγο μεγαλύτερη. Δεν πειράζει. Αν δεν σε ενοχλεί. Όχι, δεν με ενοχλεί. Και εσύ σου είπα, εσύ τι θα κάνεις για μένα. Τα πάντα. Τι όπως λες τα πάντα για πες μου ένα. Είμαι απαιτητική. Όπως θέλω δωράκια, όπως λέω και στο τραγούδι, σε θέλω κοντά μου. Θέλω τραγούδι, ραπ με το όνομά μου. Έλα κοντά μου. Θέλω πρωινό. Όταν δεν μπορώ να κάνω ξένο να βρίσκω έτοιμο φαγητό. Για πες πως ακούω, εσύ. Ήρθω αγκαλιά, όπως παλιά. Άσε τηλέφωνα, μηνύματα και όλα τα περίτρα. Να βάλουμε στη νύχτα φωτιά. Να ζήσουμε το όνειρο απ' την αρχή δυνατά. Φόρεσε τον έρωτα στην αγκαλιά. Έλα μην αργείς, δεν αντέχω μακριά σου ούτε δύο λεπτά. Έλα κοντά μου. Κατευθείαν εσύ τώρα να πεις τι θα σου δώσει. Εσύ δεν μας είπες τι θα δώσεις. Είναι δούνε και λαβαίνει η ζωή. Πρέπει να δώσεις για να πάρεις φιλί. Ντάρε και αβέρε, νταραβέρε, έχεις ακουστά. Τη ζωή μου όλη, τη καρδιά μου. Έφυγε. Όλα. Όχι, εδώ είμαι. Απλώς μου λέει θέλω να βρει κάποιον να ταράξει τα νερά. Εγώ είμαι διαθέσιμη. Αυτό μπορεί να κάνει και εμένα πολλά. Πάρα γιατί πολύ. Και εγώ απαιτώ πολλά από αυτό. Πάμε λίγο παρακάτω γιατί λίγο αρχίζω και βαριέμαι ναι, τώρα. Για πες μου, ρε Δημήτρη. Και εγώ και άλλους ανθρώπους περιμένουν. Πες μου. Να σου τραγουδήσω. Να μου τραγουδήσω. Θα μου γράψεις τραγούδια, θα μου κάνεις γραμμή στο όνομά μου. Θα πηγαίνουμε ταξίδια τώρα. Θα σου γράψω στίχους. Δεν είναι ταξιδιωτικός πράκτορας ο άνθρωπος. Στίχους. Με το όνομά μου. Να τραγουδάς. Μου αρέσει να τραγουδάς. Όλη μέρα. Ωραία. Λοιπόν, θα σου τραγουδάει, θα μιλήσετε, θα βρεθείτε από κοντά. Θα κουνιέστε όλη μέρα πέρα δόθε. Και αν τα βρείτε, θα σου τραγουδάει κτλ. Πάμε παρακάτω, γιατί αρχίζει και με ζαλίζει εμένα. Ναι, λίγο καταράκτημα. Κινείται συνέχεια. Στα μάτια μου αυτό το πράγμα. Ζαλίστηκε. Και εμένα, Λίτα, και εμένα. Γεια σου. Γεια σου, γεια σου. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Γεια σας. Χαίρετε, είμαι. Μ' ακούτε. Βεβαίως. Γεια σας, είμαι Μαρίνα. Ναι. Γεια σου, Μαρίνα. Είμαι 30 ετών. Γεια σου. 30. Μ' ακούτε. Περιοχή. Είμαι από τον Πειραιά. Πού είσαι τώρα εσύ αυτή τη στιγμή, πού είσαι. Αυτή τη στιγμή σας βλέπω από το τηλέφωνο. Μας βλέπεις από το τηλέφωνο, πολύ ωραία. Δηλαδή να φανταστείς... Μας ακούς από την τηλέφωνο και μας βλέπεις από το τηλέφωνο. Είσαι έξω, δεν σας πείτε. Live streaming, ναι. Και κάνεις live streaming εσύ ή εμείς κάνουμε. Όχι, εμείς κάνουμε live streaming. Εμείς κάνουμε live streaming. Πώς μπερδευτήκαμε έτσι. Όχι, εμείς κάνουμε live streaming και εσύ μας βλέπεις. Ναι, εγώ σας βλέπω online από το... tvopen.gr. Από το tvopen.gr. Ναι, γιατί εμείς κάνουμε live streaming, δεν κάνεις εσύ, καταλαβες. Εγώ σας βλέπω live streaming. Εσύ κάνεις live watching. Εγώ κάνω μπράβο, live watching. Ωραία, ελάτε να συνεθούμε, παιδιά. Ζαλίζει εμένα ο MC, για προχώρα λίγο, MC, μήνα. Πολύ. Πολύ όμως. Πάμε να μιλήσεις με την κοπέλα. Μαρίνα. Ναι. Ολυμπιακός. Πάλι. Αυτά είναι. Τι λοιπόν, θα ήθελες να με ρωτήσεις. Θέλω να έρθεις στη ζωή μου να μου ταράξεις τα νερά. Βότσαλο. Δεν θέλεις να σε ταράξεις κανείς, γιατί είσαι διαταραγμένος έτσι κι αλλιώς. Ταραγμένος είσαι, δηλαδή δεν είναι ότι είσαι κάποιος που δεν είσαι έχεις την ταραχή σου, την έχεις, δεν έχεις. Κάποιον να σε ηρεμήσει θέλεις κάποια. Ναι, όχι γενικά... να σε ταράξει, ταραγμένος είσαι. Άμα τραγμένοι ναι, και άλλα μετά. Ταράζεις και εμένα σιγά σιγά, πολύ. Προχώρα, πες τι θα κάνετε. Λοιπόν, θα σου αφαιρώσω να σου γράψω ένα τραγούδι. Μάλλον. Για να το ακούσει. Ποιο. Το έλα κοντά μου. Α, αυτό. Μ' αρέσει. Έλα κοντά μου. Λοιπόν, αυτή τη βραδιά χτυπάει στο κόκκινο η καρδιά φουντώνει. Επιθυμία να σε κρατήσω αγκαλιά. Όπως παλιά, α σε τηλέφωνα μηνύματα και όλα τα περιτά. Έλα να δω στη νύχτα φωτιά. Να ζήσουμε το όνειρο απ' την αρχή δυνατά. Αληθινά, φορέσε τον ερώτα στην αγκαλιά. Έλα μην αργείς, δεν αντέχω μακριά σου ούτε δύο λεπτά. MC.
Νομίζω. Ναι, πες το. Ότι είσαι ό,τι καλύτερο αυτό τον καιρό. Μάλιστα. Λόγω καιρού. Ωραία. Το άκουσα γι' αυτό. Ωραία. Θα επικοινωνήσετε μετά, έτσι. Γεια. Οκ. Γεια σου. Γεια σας. Είσαι σίγουρος ότι θες να βρεις κοπέλα? Ή θέλεις να μιλήσεις για τα τραγούδια, να κάνεις πιο γνωστά τα τραγούδια σου? Όχι, όντως. Ήθελα να βρω κοπέλα. Ναι. Κι άλλη έχω. Για να ακούσουμε. Καλησπέρα. Ναι, yo, yo. Υπάρχει κι άλλη η οποία έχει καλέσει. Καλό τηλέφωνο. Όλη την ημέρα κάνεις αυτό, κουνιέσαι όλη την ημέρα. Ναι, ναι. Καινοντίτιδα θα πάρεις. Έχω πρέπει. Χορευτικές κινήσεις. Είσαι εθισμένος στην κίνηση, ε. Ναι. Ακριβώς. Αυτός και η κηπησίας. Okay. Για πάμε στην άλλη γραμμή, παρακαλώ. Yo, 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 ναι. Yo, yo, yo. Ναι, ναι. Yo. Μάλιστα. Έπεσε η γραμμή, καταλαβες. Δεν μπορούν ούτε οι γραμμές να ηρεμήσουν και να συντονιστούν. Να πω ότι πιο παλιά είχα μια σοβαρή σχέση, η οποία πηγαίναμε καλά στην αρχή. Μετά μπήκε μια άλλη κοπέλα, η κολλητή της Φίνα, και εκεί χωρίσαμε. Μάλιστα. Και τελικά τελείωσε άδοξα εκεί το τέλος. Και... Μάλιστα. Ήρθα εδώ για να αφιερώσω αυτό το τραγούδι σε αυτή τη γυναίκα που θα έρθει στη ζωή μου, που έρχεται στα νερά, που έλα κοντά μου. Μάλιστα. Για να ακούσουμε τώρα ποια είναι στη γραμμή. Καλησπέρα σας. Χαίρετε. Γεια σας. Είμαι η Ελένη, είμαι 35 χρονών. Μάλιστα, Ελένη, 35. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτό που βλέπω. Μου αρέσει αυτό το παιδί που έχετε εκεί. Γεια. Αυτό που βλέπω, Ελένη. Μου άρεσε ο προγραμματισμός. Απλά έχω κάποιους μικρούς ενδιασμούς, Ανίτα. Τ' άρεσα, ωστόσο. Ναι. Περιοχή. Πετράλωνα. Ωραία. Στα άνω ή τα κάτω. Σας ακούμε, ναι. Πείτε μας. Λοιπόν, ξέρεις κάτι, είπε ότι είχε πολλές καταστήσεις στο παρελθόν. Ναι. Αυτό λίγο εμένα με ψιλοτρομάζει. Αυτό θέλω να μοιραστώ μαζί σου. Γιατί και εγώ έχω περάσει από κάποιες δύσκολες καταστάσεις και έχω μπλέξει κατά καιρούς με ανθρώπους που συμπεριφέρονταν έτσι στα κορίτσια. Δηλαδή, έκαναν σχέσεις και μετά από λίγο τις άφηναν. Μάλιστα. Γι' αυτό τώρα ο MC θα έρθει τώρα στο κοντρόλ να πάρει όλα τα τηλέφωνα και να μιλήσει. Έτσι. Για να μιλήσετε μαζί και να του πεις ακριβώς όλα αυτά που έχεις σαν δεύτερες σκέψεις. Εντάξει, γεια σου φίλη μου. Γεια. Λοιπόν, sorry bro, πρέπει να προχωρήσω κι εγώ στις δουλειές μου. Σε ευχαριστώ που ήρθες, MC. Χάρηκα πάρα πολύ. Γεια. Γεια.